Διάβασα σε μία συνέντευξη. Ναι. Α, όχι, ναι. Ότι. Διάβασα. Είμαι προετοιμασμένη. Διάβασα τη συνέντευξη. Εδώ ορίστε είναι. Κρατερός Κατσούλης, Κατερίνα Καραβάτη. Τι ωραία φωτογράφηση αυτή, πολύ. Πάτε και για το επόμενο, έχω διαβάσει. Εδώ είναι στο OK, νομίζω κάπου είναι. Ναι, ναι, στο OK είναι. Ναι. Αυτή τη φωτογράφηση που κάναμε πριν και η εκπομπή. Εδώ λέτε ότι πάτε για το επόμενο. Εσύ το πες. Δεν το πες. Στάσου, ρε παιδί μου. Παιδί μου, δεν θες να κάνεις άλλο παιδί. Θέλω. Πολύ. Θέλω πολύ. Λέξει. Θέλω πολύ να κάνω. Άρα είναι ζήτημα χρόνου. Ναι. Εκτός κι αν είσαι έγκυος και δεν μας το μαρτυράς. Δεν φαίνεται. Μέχρι τον τρίτο μήνα δεν φαίνεται τίποτα. Σε κάποιες, με ένα φαρδί, δεν φαίνεται και μέχρι τον πέμπτο. Λοιπόν, θες να σε πάω σε άλλο θέμα, Κατερίνα. Θες να σου αλλάξω θέμα, θες να πούμε κάτι άλλο. Ναι, όχι να πούμε απλώς ότι κάποια πράγματα χρειάζονται, ας πούμε, τον χρόνο τους. Αυτό. Τον χρόνο τους για να τα δούμε και για να υποθούν και να συζητηθούν. Ναι, και τα θέλουν λοιπά. Ένα εύλογο χρονικό διάστημα κάποια θέματα. Ναι. Η Άιλια θέλει, αδελφάκι. Και έτσι με αυτό το παντεσογωρικό τρόπο αλλάξαμε θέμα. Η Άιλια έχει λίγο καιρό που θέλει αδερφάκι, ενώ στην αρχή δεν το έλεγε καθόλου. Πόσο είναι τώρα? Τεσσάρων. Έχει λίγο καιρό που... μέχρι να έρθει θα φτάσει. Πέντε. Πόσο. Οπότε θα πάει σχολείο το παιδί κανονικά, θα διάσεις κι εσύ την πενταετία, είναι μια τέλεια για να μην κουραστεί και η μαμά, να μην ταλαιπωρηθεί, να μην αυτό, να μην έχουμε θέματα. Θα φτάσει. Αυτή είπε. Ναι. Ωραία. Όχι, η θέλει. Και μακάρι να. Ξέρεις τι, εμείς θέλαμε πάντα με τον κρατερό μια οικογένεια η οποία να είναι μεγάλη. Να είμαστε και δύο μοναχοπαίδια. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπορούσα να τα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τα. να τα ορίσει. Πώς δεν μπορεί να τα ορίσει? Ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις αν θα μπορέσεις να κάνεις αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Όχι, κατάλαβες, γιατί είναι, είναι και επιλογή να τα ορίσεις. Ναι, αν δεις ότι, βέβαια, αλλά... Αν δεις ότι, ξέρω εγώ, δεν αυτό, το ορίζεις. Δεν είναι και τίποτα. Καλά, δεν είναι αυτό. Πάντα έτσι εύκολα τα πράγματα. Εύκολα είναι. Για μια γυναίκα που μπορεί να κάνει παιδιά, είναι εύκολα. Αυτό είναι επιλογή. Ναι, άμα θέλεις, το ορίζεις. Έχεις σηκώσει το μπελάκι. Σταμάτα λίγο. Αυτός εσύ έχεις έρθει αυτή την εκπομπή. Είναι φανατικός μπαμπάς. Είναι πολύ, είναι πολύ. Είναι ένας πολύ καλός πατέρας. Ένας πάρα πολύ καλός πατέρας. Από τους μπαμπάδες που με εξέπληξε. Είναι πολύ καλός. Σε όλα του και αυτό, ξυπνάει και τις νύχτες και αυτό και στηρίζει και... Ήτανε μια, για μένα μια πολύ ευχάριστη έκπληξη να επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα που είχα στο μυαλό μου για τον κρατερό όταν αποκτήσαμε την Άιλια. Γιατί ξέρεις, πολλοί λένε ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ ένα παιδί, αλλά μετά βλέπεις ότι αποστασιοποιούνται γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν, όχι επειδή δεν έχουν αισθήματα για το παιδί τους. Ο κρατερός ήταν και είναι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ούτως ή άλλως πάρα πολύ κοντά στην Άιλια. Παρόλο το σκληρό του πρόγραμμα, δηλαδή πέρυσι ήταν μια χρονιά που έλειψαν ένας τον άλλον πολύ, γιατί ήταν πραγματικά το πρόγραμμά του πάρα πολύ σκληρό. Προσπαθεί να είναι δίπλα της με κάθε ευκαιρία και είναι δίπλα της από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και αυτό είναι τέλειο, αυτό είναι σούπερ. Δηλαδή, εμένα με ξεκουράζει γιατί αισθάνομαι ασφάλεια. Λέω, είναι και ο κρατερός μαζί μου, κατάλαβε, δεν αισθάνομαι μόνη μου. Σας δούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Και εγώ να σας πω, να είσαστε πολύ καλά, να γιάνετε. Δεν ξέρω γιατί φοράς ρηχτό φόρεμα, αλλά αν όλα πάνε καλά και είμαστε καλά, με ένα μπόνο. Πάρα πολύ ωραία, Χριστίνα Σάντη, λοιπόν. Βγαίνει να αλλάξει, ξέρει. Και πώ, τι άλλε μέρε θα κάνουμε, κοιλιά πλάκα. Χριστίνα, τα γνωρίζω. Λοιπόν, να σα πω κάτι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί έχω ένα παράπονο, Κατερίνα. Μισό λεπτό να